Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Παρασκευή σήμερα 2 Ιουλίου και έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένο τον νέο προπονητή του Φωστήρα Ελιούπολης, τον Μάκη Ραφαηλίδη. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, coach, ήσουν στον Ημιτό, έτσι, την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά. Έτσι, και λίγο πριν το lockdown. Μία εβδομάδα σχεδόν πριν το lockdown είχα υποβάλει την παραίτησή μου εκείνο το διάστημα. Απλά μας πρόλαβε μετά το lockdown και δεν μπορούσε κανένας να συνεχίσει μετά και να δούμε το μέλλον πώς θα εξελισσόταν. Είχες αντιμετωπίσει το Φωστήρα Ελιούπολης? Το Φωστήρα, ναι, ήμασταν στον ίδιο όμιλο, τον είχα αντιμετωπίσει. Είχαμε κάνει ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο, θυμάμαι, στο παιχνίδι εκεί. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω και ο Φωστήρας ήταν πολύ καλός και εκείνος. Απλά τελείωσε το μάτς προς το τέλος, χάσαμε με ένα απέναντι 2-1. Εντάξει, ήταν μια ανατροπή του Φωστήρα. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, έτσι. Πήρες μια πρώτη εικόνα, έχεις μια πρώτη εικόνα από τη νέα σου ομάδα. Είχα. Έτσι, ο Φωστήρας Ηλιούπολης, μια ιστορική ομάδα που δεν πρέπει να είναι στη β' κατηγορία. Συμφωνώ έτσι. Απόλυτα μαζί σας. Το Φωστήρα τον είχα παρακολουθήσει και πριν το δικό μας παιχνίδι, γενικά για να έχω καλύτερη εικόνα. Ήταν μια ομάδα από τα φαβορί, η οποία στον όμιλο θα προχωρήσει, το ξέραμε αυτό. Έτσι. Τους παίκτες γενικά έχω μια πολύ καλή εικόνα και εγώ και τώρα που είμαι και με τη διοίκηση που έχω μιλήσει, ας πούμε, και για το ρόστερα γενικά. Νομίζω ότι σχεδόν το ρόστερ όλο από ό,τι αποφασίσαμε και με τη διοίκηση έχει προχωρήσει σε πολύ καλό βαθμό να κλείσει σχεδόν όλο το ρόστερ. Είμαστε λίγο σε ένα-δύο παίκτες δηλαδή που περιμένουμε για κάποιες υποθέσεις ατομικές. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση καταρχήν του Φωστήρα που μου έδωσε αυτή τη στιγμή το δικαίωμα να είμαι προπονητής σε αυτή την ιστορική ομάδα όπως είπατε κι εσείς. Σίγουρα η πίεση είναι μεγάλη. Γιατί όταν πηγαίνει σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα όπως είπατε και εσείς και θέλει να ξαναβρεθεί στα σαλόνια της ΑΕ, πιστεύω ότι ανήκει και σαν ομάδα και είναι ιστορικός σύλλογος. Όμως αυτό το έχει και ο προπονητής, έτσι ο εκάστοτε. Η πίεση είναι για τους προπονητές. Είτε είναι μια ομάδα που θες να κάνεις πρωταθλητισμό, είτε είναι μια ομάδα που θες να σώσεις από μια κατηγορία, ο προπονητής πάντα ζει με μια πίεση Α. Είναι και μια πρόκληση για σένα, coach, έτσι. Σίγουρα γι' αυτό το αντιμετωπίζουμε αυτό που είπα. Η πίεση καμιά φορά έρχεται και σε μια πρόκληση που μπορεί να σε βοηθήσει αύριο μεθαύριο στα βήματά σου, στα διαδρομές του είναι προπονητική. Φυσικά όλοι θέλουμε να πετύχουμε. Όταν πετυχαίνει ένας προπονητής στο έργο του, σίγουρα παίρνει πόντους και ανεβάζει το επίπεδο και το δικαίωμα στο να βρεθεί ακόμα και πιο ψηλά. Θα γίνουν και επιπλέον προσθήκες? Ναι, τη δεδομένη στιγμή είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε ένα τερματοφύλακα. Δεν μπορώ να πω κάποιο όνομα τη δεδομένη στιγμή. Πιστεύω ότι σήμερα αύριο θα ξεκαθαρίσει και αυτό το θέμα του βασικού τερματοφύλακα. Όπως είπα και πριν, το ρόστερ είναι σχεδόν, έχει μείνει εκτός από μία-δύο παρενθέσεις που έχουμε και περιμένουμε να μένουμε. Όμως είμαστε στην αγορά έξω, κοιτάζουμε οτιδήποτε είναι καλό, είτε σε παίχτη ποιότητας μεγάλης ηλικίας, είτε και μικρό παίχτη που ψάχνουν σε μικρή ηλικία. Γιατί οι μικροί πάντα κάνουν τη διαφορά σε αυτές τις ομάδες. Νομίζω ότι το πρωτάθλημα δεν θα είναι μεγάλο, θα είναι 20-22 αγωνιστικές ανάλογα τον όμιλο. Σίγουρα δεν είναι 30, να πούμε ότι είναι ένας γολγοθάς λαβύρινθος. Όμως θα χρειαστούν οι παίκτες και θα χρειαστεί ένα ρόστερ το οποίο θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που θα υπάρχουν σε κάστοτε. Γιατί χτύπα ξύλο, το ποδόσφαιρο παίζουμε, μπορεί να υπάρχουν τιμωρίες, μπορεί να υπάρχουν τραυματισμοί και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν είναι σήμερα εύκολα. Αν δούμε και το κομμάτι των 18-10 μηνών το οποίο μας έφερε με την καραντίνα πολύ πίσω, δεν ξέρουμε ακόμα τους ποδοσφαιριστές σε τι κατάσταση θα είναι κάποιοι, γιατί μιλάμε για ερασιτέχνες, έτσι. Μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν, μιλάμε για παιδιά που πηγαίνουν σχολείο και δεν ξέρουμε στο lockdown αυτό κατά πόσο θα έχουν ανταποκριθεί με βάση το προπονητικό τους, την προπονητική τους κατάσταση. Συνεργάτη σου, Μάκη? Συνεργάτης μου θα είναι ο κύριος Ζουμπουνέλης Γιώργος, παραμένει που ήταν και βοηθός πέρσι με τον κύριο Μιχαηλίδη. Σίγουρα να πω και για τον κύριο Μιχαηλίδη, άφησε μια παρακαταθήκη στην ομάδα. Η ομάδα ήταν πέρσι πρώτη και διεκδικούσε σίγουρα το φαβορί για την άνοδο. Και από εκεί και πέρα ευελπιστώ και εγώ φέτος με τα παιδιά, γιατί βλέπω και γνώρισα τα παιδιά, είχαμε κάνει μια συνάντηση. Βλέπω ότι τα παιδιά είναι μια οικογένεια, έτσι, και αυτό με βοηθάει εμένα περισσότερο στο έργο μου να γίνει έτσι πιο απλό σε κάποιους τομείς. Και το θετικό είναι ότι σχεδόν όλος ο βασικός κορμός έχει παραμείνει, η coach, έτσι. Σχεδόν αυτό που είπαμε, ο βασικός κορμός έχει παραμείνει. Πιστεύω αυτές οι ενέσεις που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή ένα με δύο παίκτες, αν χρειαστούμε ακόμα σε κάποιες θέσεις που θα δούμε, και εγώ φυσικά που θα αποφασίσω σε συνδυασμό με τη διοίκηση να πάρουμε την απόφαση, γιατί είναι και δύσκολη η κυρία από πλευρά οικονομικών απόψεων. Θα δούμε ακριβώς, θα δω και την ομάδα στην προετοιμασία.
πρώτα που ξεκινάμε στις 16 Αυγούστου την προετοιμασία. Η πρώτη συγκέντρωση είναι 16 Αυγούστου. 16 Αυγούστου ξεκινάμε την πρώτη συγκέντρωση για προπόνηση που θα γίνει. Έχω βγάλει ένα πρόγραμμα προπονήσεων. Μέχρι τις 3 Οκτωβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα. 6 φιλικών. Έχουμε φιλικό στις 28 με τη Νέα Σμύρνη, έχουμε φιλικό στις 4 με το ψυχικό, έχουμε φιλικό στις 1 μάλλον με το ψυχικό, στις 4 έχουμε με το Γουσού Αργυρούπολης. Στις 11 έχουμε φιλικό Σεπτεμβρίου, μιλάω με τα Βρυλίσια, στις 18 με τον Επεντελικό και στις 25 θα κλείσουμε κατά πάσα πιθανότητα με τον ΑΟΑΝ, το τελευταίο μας φιλικό που θα είναι πριν το εβδομάδα του πρωταθλήματος. Όπως προαναφέραμε, μοναδικός στόχος. Η επάνωδος της ομάδας στην Α κατηγορία. Από την πρώτη στιγμή που πήγα και με τη δίκηση, αυτός ήταν ο στόχος που με ξεφράσανε από την πρώτη στιγμή. Ήταν ο στόχος αυτός ο στόχος και παραμένει αυτός ο στόχος. Σίγουρα σας είπα, θα υπάρχει πίεση του. Καταλαβαίνω, το νιώθω απόλυτα. Προπονητής είμαι. Έχω ζήσει και σαν ποδοσφαιριστής καταστάσεις πιέσεων γενικά και σαν προπονητής μετέπειτα που, στην πορεία μου που έχω. Η πίεση είναι πίεση και είναι για τους προπονητές. Είτε είναι στόχος της ανόδου, είτε είναι στόχος να σώσεις μια ομάδα. Ωραία. Κότς, τώρα. Ήσουν στον Ημιτό, στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας και στη σεζόν που θεωρείται ως μηγενόμενη. Πώς ήταν έτσι τα λίγα παιχνίδια που έγιναν, ξεχώρισες κάποιες ομάδες στον όμιλο που... Στον όμιλο που ήμασταν εμείς, mm-hmm. αυτή την ομάδα σίγουρα ο Φωστήρας ήταν πρώτος. Η ομάδα που μου άρεσε και έπαιξε καλό ποδόσφαιρο ήταν το Καλαμάκι. Ο αθλητικός όμιλος Καλαμακίου. Ναι. Με τον κύριο Καφτάνη που έχει, ας πούμε, έχουν ένα εξαιρετικό σύνολο το οποίο ήταν και στη γάμα κατηγορία που ήμασταν μαζί και ανεβήκαμε. Πιστεύω ότι είναι μια. Τους παρακολούθησα και σε ένα παιχνίδι με το Βύρονα που κερδίσανε και πέρασαν στην φάση του κυπέλου που υπήρχε. Και ήταν μια ομάδα που ξεχώρισε για μένα και αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα, όλες οι άλλες ομάδες δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή να πω ξεχώρισε μια περισσότερο, ξεχώρισε κάτι λιγότερο. Θα μπορούσαν και οι ομάδες που ήταν πιο κάτω, σε μαζί, ας πούμε, να μπορούν να βρεθούν πιο ψηλά. Όπως και εμείς. Χάσαμε βαθμούς σε παιχνίδια ο Ημιτός, ο οποίος μας λέγανε όλοι, ενώ αφήναμε καλές εντυπώσεις, θα μπορούσε να είσαι πιο ψηλά. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Όμως το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα. Μπορεί και να μην παίξεις καλά και να πάρεις το αποτέλεσμα, που αυτό σου δίνει τη βαθμολογία να είσαι πιο ψηλά. Εμένα όμως με ενδιαφέρει. Και αυτό το λέω γενικά, με ενδιαφέρει γενικά η ομάδα μου να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Γιατί όταν παίζεις καλό ποδόσφαιρο και η ομάδα σου δουλεύει σωστά, τότε μπορείς να έχεις συνέχεια και σταθερότητα. Το να πάρω ένα παιχνίδι χωρίς να παίζω καλό ποδόσφαιρο ή να πάρω ένα παιχνίδι στην τύχη θα συμβεί. Όμως, αν δεν υπάρχει σταθερότητα στην ομάδα και δεν υπάρχει η σωστή ανάπτυξη παιχνιδιού, να πούμε, η σωστή να υπάρχει σταθερότητα στην ομάδα, δεν μπορεί να σε βοηθήσει τη μετέπειτα πορεία σου έτσι για να φτάσει στο στόχο. Τώρα να σε ρωτήσω πώς ήταν όλο αυτό το διάστημα έτσι που δεν... Το διάστημα σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας και με φίλους που μιλάω, με συναδέλφους και με ποδοσφαιριστές, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μιλούσα και με παιδιά, διάφορους και ποδοσφαιριστές, δίναμε προγράμματα να μπορούν και αυτοί να τρέξουν. Ακόμα και εμάς μας στέρισε πολλές φορές έτσι γιατί πηγαίνουμε, τρέχουμε, κάνουμε και εμείς αθλούμαστε οι προπονητές. Προσπαθούμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση για να μπορέσει αυτή να μας δώσει δύναμη και στην πορεία μας για να αντέξουμε στις συνθήκες δουλειάς. Όμως προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Σίγουρα για όλο τον ελληνικό λαό είναι πολύ δύσκολο, όπως για όλο τον κόσμο. Όμως ευελπιστώ, έτσι, ευελπιστώ και κάνω ευχή αυτή τη στιγμή πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία όλοι μας, να μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό το κομμάτι και να μην ξανακλείσουμε. Δηλαδή, αν θα έρθει ένα τέταρτο κύμα που ακούμε αυτή τη στιγμή και μετά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο μετά. Έτσι, θα είναι πάρα πολύ, και ειδικά μετά την προετοιμασία εκεί που θα είμαστε, να είναι πολύ δύσκολο για όλες τις ομάδες να ξαναβρεθούν σε κάποιο καλύτερο μετά επίπεδο. Πάντως θα είναι και δύσκολο και για τους παίκτες, όπως προανέφερες, μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν έχετε βγάλει κάποιο ειδικό πρόγραμμα. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα του προγράμματος είναι να παρουσιαστούν οι παίκτες, να δούμε σε τι κατάσταση. Εγώ, τη συνάντηση που έκανα πριν δύο εβδομάδες με τους ποδοσφαιριστές, τους έδωσα ένα πρόγραμμα. Και σαν μεταβατικό στάδιο, επειδή δεν μπορούμε να βρεθούμε τώρα να κάνουμε προπονήσεις, γιατί τα παιδιά τα περισσότερα είχαν εξετάσεις, άλλοι δουλεύουν και δεν μπορούν να παρευρεθούν, τους έχω δώσει ένα πρόγραμμα στον κάθε ένα ξεχωριστά, ώστε και πριν την προετοιμασία να ακολουθήσουν πάλι ένα πρόγραμμα, ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να έρθουν με κάποιες βάσεις. Γιατί θα είναι πολύ δύσκολο να έρθει ένας ποδοσφαιριστής στην ομάδα και να μου πει εμένα, ξέρεις, coach, εγώ εδώ και 5 μήνες δεν κάνω καθόλου προπόνηση, δεν έχω παίξει καθόλου. Δεν θα είναι το ίδιο με κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος αθλείται, έστω κάνει κάποιες προπονήσεις και θα βρεθεί πάρα πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Ήσουν και στον Ημιτό και τώρα είσαι στο Φωστήρα Ελιούπολης. Θα ήθελα και τη γνώμη σου για το πρωτάθλημα της Β' Αθήνας, της Β' ΕΠΣΑ, της Β' κατηγορίας. Γενικά η Αθήνα έχει πάντα πολύ καλό πρωτάθλημα και η Α' ΕΠΣΑ έχει ποιοτικές ομάδες και η Β' ΕΠΣΑ έχει ποιοτικές ομάδες και ποιοτικούς παίκτες.
Ακόμα και στη Γάμα σήμερα παρατηρούμε και την χρονιά που ήμασταν και εμείς που ανεβήκαμε, παρατηρήσαμε ότι οι αποστάσεις γενικά κλείνουν. Αυτό τι συμβαίνει, γνώμη δικιά μου είναι έτσι. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι όλοι, τα παιδιά που δουλεύουν γενικά και οι προπονητές αρχίζουν και μπορούν και διαβάζουν, δουλεύουν, παρακολουθούν διάφορα τα σεμινάρια, οτιδήποτε και μορφώνονται. Η μόρφωση είναι αυτή που σε φέρνει ακόμα πιο κοντά. Και αυτό έχει σαν στόχο να βοηθήσουν, όπως και οι σχολές που πηγαίνουν στην προπονητική, να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερος ακόμα πρώτα σαν άνθρωπος προπονητής και μετά να περάσεις αυτά στις ομάδες που είσαι. Και μετά στην προπονητική κατάσταση, αναφέρομαι και των ποδοσφαιριστών που πρέπει να έχεις, ώστε να μπορείς να δουλέψεις και να φτιάξεις ένα σύνολο αξιόμαχο. Αυτό τι κάνει, δίνεις το πρωτάθλημα μεγάλη εμβέλεια, δηλαδή ποιοτικά. Και έτσι υπάρχει ανταγωνισμός είτε σε πρωτάθλημα είτε στις κάτω ζώνες που πιστεύουν, που ομάδες που παλεύουν να σωθούν. Ωραία, τώρα πάμε έτσι να θυμηθούμε τον Μάκη Ραφαηλίδη στην ποδοσφαιρική του διαδρομή. Έχεις παίξει και στη Δόξα Δράμας, στην Αλφα Εθνική. Θύμισέ μας έτσι λίγο. Ναι, έχω παίξει, ούτε 18 ήμουν τότε που έπαιξα στην Αλφα Εθνική με τη Δόξα Δράμας. Από εκεί ξεκίνησα επαγγελματικά την επαγγελματική μου καριέρα. Σε ποια θέση αγωνιζόσουν? Αγωνιζόμουν στη θέση των χαφ και κεντρική θέση των χαφ. Και στα πλάγια και στο κέντρο γενικά. Το θέμα είναι ότι έμεινα 4 χρόνια, 2 χρόνια στην Α, 2 χρόνια στη Β. Μετά κατέβηκα στην Αθήνα, εκεί ήρθα, έκανα το άλμα, ήρθα στον Αθηναϊκό. Απλά έπεσα σε δύσκολα γενικά χρόνια, τέλος πάντων. Έτσι. Η πορεία στον Αθηναϊκό ήταν και εκεί στην Α, μετά δεν μπορούσα να σωθούμε, έπεσε η ομάδα στη Β. Στην πορεία μετά πήγα και στο Εγάλιο, έχω παίξει. Έχω παίξει μετά και σε άλλες ομάδες όπως της Ελλάδος, είναι γενικά η Καστοριά, είναι ο Βίζας Μεγάρων, η Χαλκίδα, ο Απόλλων Αθηνών και γενικά ιστορικά σωματεία. Σίγουρα όταν είσαι επαγγελματίας, αυτά που σου δίνει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, οι αρχές, η κοινοτροπία, σε βοηθάνε νομίζω στη μετέπειτα πορεία σου, γενικά και σαν άνθρωπο και σαν προπονητή. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι που ακόμα το θυμάσαι έτσι, κάποια σεζόν, κάποια στιγμή? Ναι, υπάρχει. Εντάξει, στο πρώτο μου παιχνίδι, τον γκολ ας πούμε με τον Ηρακλή στο 96, το 2-1 μέσα στη Δράμα. Ήτανε Μάρτιος του 95. Η ανατροπή στο 96, ένα γκολ με Ψαλίδη, το 2-1. Και θυμάμαι και τον γκολ με τον Αθηναϊκό, το οποίο ήταν στον γκολ στο Καραϊσκάκι. Ήταν λίγο πριν παίξει ο Ολυμπιακός με την Πόρτο. Το 1-0, μάλλον, γιατί είχαμε δηλώσει έδρα εμείς. Στη συνέχεια χάσαμε με ανατροπή 2-1. Ήταν δύο γκολ τα οποία έχουν στιγματισμένα και τα θυμάμαι ακόμα. Και άλλα γκολ φυσικά, αλλά τα συγκεκριμένα δύο γκολ είναι αυτά τα οποία θυμάμαι μέχρι σήμερα. Κάποια άλλα έτσι παιχνίδια? Υπάρχουν παιχνίδια, εντάξει. Θα μπορώ να θυμηθώ γκολ και με τη Λιβαδιά, γκολ με την Καβάλα, με τον Πανιόνιο. Και με τη Δόξα με τον Πανιόνιο είχα σκοράρει και με τον Αθηναϊκό. Με τον Πύργο, θυμάμαι τον Πανηλιακό, έτσι σε κατηγορίες. Το θέμα είναι ότι οι ομάδες που πέρασα και γενικά ήταν ομάδες οι οποίες είχαν στόχο να κάνουν πορεία και να σωθούν. Αυτό ήταν το βασικό στάδιο. Και γι' αυτό σας λέω και πάλι ότι η πίεση ήταν ένα απόσπαστο κομμάτι το οποίο έχει περάσει στο DNA. Προπονητές έτσι που συνεργάστηκες, Μάγκη? Προπονητές και κοιτάξτε, στη Δράμα είχα συνεργαστεί με τον κύριο Φιλίππου, τον κύριο Γούναρη, τον Γιάννη τον Γούναρη. Εξαιρετικοί και ανθρωπικοί προπονητές. Δάσκαλος. Δάσκαλοι, ναι, και ο Γιάννης ο Γούναρης. Στη μετέπειτα πορεία είχαμε το συγχωρημένο τον Πρόκοπ στον Αθηναϊκό, και αυτός δάσκαλος μεγάλος, πάρα πολύ καλός. Τον κύριο Σταθόπουλο, τον κύριο Παντέλη. Τον Παντέλη τον ξαναβρήκα στη Χαλκίδα κάποιο διάστημα, πάλι σε καλή πορεία. Κάναμε πάντα, είχαμε καλή πορεία. Τον κύριο Χατζάρα που είχα συνεργαστεί στο Εγάλεο και εκεί. Στην Καστοριά τον κύριο Μπεσλίκα, ένα όνομα από πάνω τη Βορείου Ελλάδα, το Διονύση. Τον κύριο Τσεβρετζή, ο οποίος και αυτός έφυγε από τη ζωή, τελευταία δηλαδή, τους τελευταίους μήνες έφυγε από τη ζωή με κορονοϊό από ό,τι είχαν βγάλει επάνω. Και αυτός ένας άνθρωπος που έφυγε για μένα νέος, 65 χρονών, που για μένα και αυτός ήταν δάσκαλος. Τον είχα και στη Δόξα και στην Αλεξανδρούπολη κάποιο διάστημα. Ο οποίος ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος που με βοήθησε πάρα πολύ στα βήματά μου τα ποδοσφαιρικά στην επαγγελματική μου καριέρα. Με ποιους φιλάθλους έτσι, ποια ομάδα δέθηκες περισσότερο? Σίγουρα η Δόξα είναι ένα σωματείο, όχι ο Αθηναϊκός, δεν είναι ιστορικό ή το Εγάλο μπορώ να πω, ή ο Απόλλων. Με τη Δόξα Δράμας αλλά και με τον Απόλλων Αθηνών μπορώ να πω ότι όλες οι ομάδες με αγαπήσανε, απλά μπορώ να πω ότι εντάξει, η σχέση είναι ιδιαίτερη. Δηλαδή αν σου έλεγα ποια είναι η ομάδα που έχει στην καρδιά σου? Εντάξει, σίγουρα είναι η Δόξα Δράμας και Δραμηνός ως Δραμηνός που είμαι και μεγάλωσα και έπαιξα. Όλες οι ομάδες όμως για μένα, ό,τι φανέλα και αν φόρεσα, το πρώτο στόχος που είναι για μένα σαν Μάκης Ραφαηλίδης ήταν η φανέλα. Και μετά ήταν όλα τα άλλα.
Γι' αυτό πιστεύω ότι έδειχνα και μέσα στο γήπεδο και το αποδείκνυα μέσα στο γήπεδο και γι' αυτό ο κόσμος σε αγαπάει και σε θυμάται ακόμα και σε μνημονεύει, μιλάς ακόμα και σήμερα περισσότερο γι' αυτό το λόγο. Μα και έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, δηλαδή από την εποχή που έπαιζες εσύ και από τώρα, από τη νέα γενιά των παικτών. Υπάρχουν και ταλέντα, υπάρχουν παίκτες στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας που μπορούν αύριο μεθαύριο να κάνουν το άλμα, να κάνουν τη δική σου καριέρα, την επαγγελματική. Κοιτάξτε, σίγουρα πάντα θα υπάρχουν. Όταν όμως έπαιζα ποδόσφαιρο, εγώ σκεφτείτε ότι δεν υπήρχαν ακαδημίες. Εγώ πήγα 8 χρονών στο γήπεδο και έπαιζα με τον 13χρονο στο ίδιο το τσικό το λεγόμενο. Και όταν πήγα 14 χρονών και έπαιξα με το που έγινα 14 στην ερασιτεχνική ομάδα τη ΑΕ Καλαμπακιού, εκεί ένα χωριό που ήταν στη Δράμα δίπλα. Έτσι, παίζαμε, εγώ ήμουν 13 και ήταν 40. Όμως τι μας έκανε αυτό, μας έκανε πιο δυνατούς. Πιο δυνατό το τσαγανό που λέμε, πιο δυνατή στην πίεση, να ανταπεξερχόμαστε πιο δυνατά. Σήμερα πιστεύω το μοναδικό λάθος που γίνεται σε αυτές τις ηλικίες είναι ότι όλοι νομίζουν ότι αν πάνε σε μια ακαδημία και γίνουν ποδοσφαιριστές, όλοι μπορούν να γίνουν επαγγελματίες. Ή ένας πατέρας ή μια μητέρα μπορεί να κάτσει και να πει στο παιδί του ότι ναι, εντάξει, γιατί έπαιξε λίγο καλά ή ότι είναι καλός και έχει τα φόντα να γίνει επαγγελματίας. Δεν πας με αυτή την οτροπία στο γήπεδο. Ο ποδοσφαιριστής για να μπορέσει να πάει σε αυτές τις ηλικίες στο γήπεδο πρέπει να δουλέψει. Και όταν δουλέψει από την ηλικία τη μικρή, την 7, 8 και στην πορεία, ας πούμε, και θα φανεί αυτό κάποια στιγμή, 12, 13, ας πούμε, θα φανεί, είναι σίγουρο αυτό, θα φανεί. Όμως θέλει πολλή δουλειά. Όμως, εγώ αυτό που θα πω, πέραν της δουλειάς, δεν πρέπει να παρατήσει το σχολείο, έτσι. Και το συζητάω και με παιδιά που είχα και εγώ και δούλεψα στις ακαδημίες και στον Αθηναϊκό που ήμουνα. Ο πρώτος στόχος είναι το σχολείο. Τα παιδιά πρέπει να είναι μορφωμένα. Όσο μορφωμένα τα παιδιά και έξυπνα, τόσο θα τους βοηθήσει τη μετέπειτα πορεία τους να εξελιχθούν. Και αν κάποιο παιδί σίγουρα δεν είναι στα 150 παιδιά που πάνε στις ακαδημίες, δεν σημαίνει ότι θα παίξουν τα 15-20. Αν θα βγει ένα ή δύο παίκτες για επαγγελματίες. Τα άλλα παιδιά σίγουρα μπορούν να παίξουν και ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ή και να παίζουν για το χόμπι τους. Αυτό είναι για μένα η σκέψη και η νοοτροπία. Όμως αυτό που τους λέω πάντα, γενικά στις ακαδημίες που ήμουνα και γενικά τους λέω και σήμερα συμβουλές σε μικρούς ποδοσφαιριστές, είναι το σχολείο. Είναι βασικό για να υπάρχει κοινωνική μόρφωση. Δηλαδή το αμερικάνικο σύστημα για μένα είναι βασικό να υπάρχει. Μακάρι να υπήρχε και εδώ. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν ξέρεις που θα σε βγάλει και που θα σου οδηγήσει. Είναι πολλοί οι παράγοντες να γίνεις επαγγελματίας και παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Και βασικά κατά πρώτο η υγεία μας, έτσι, να είμαστε πάνω απ' όλα καλά για να μπορούμε. Ωραία. Coach, τι να περιμένουμε από το Φωστήρ Ελιούπολης, του Μάκη Ραφαηλίδη, στο καινούριο πρωτάθλημα της Β' Αθήνας. Ο στόχος, όπως είπαμε, είναι ο πρωταθλητισμός, έτσι. Εγώ αυτό που θα ζητήσω είναι να έχω την άριστη συνεργασία με τους ποδοσφαιριστές και με τη διοίκηση. Πιστεύω ότι η ομάδα είναι οικογένεια. Αυτό είναι ότι μπορεί και να. Και βλέπω και η διοίκηση υλοποιεί έτσι. Και η διοίκηση είναι πάνω από την ομάδα και μαζί μου είναι άψογοι οι άνθρωποι. Μπορώ να πω έχω άριστη συνεργασία και συνομιλίες που μιλάμε. Ό,τι θέλω, ό,τι τους πω, οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να το κάνουν. Αυτό που θέλω να πω είναι εγώ να έχουμε ταπεινότητα. Είναι βασικό. Το κεφάλι κάτω. Να ξεχάσουμε την προηγούμενη χρονιά όπως τελείωσε, να μπούμε στη νέα χρονιά μας, αυτή τη χρονιά γιατί δεν τα παιχνίδια σας είπα είναι 20-22 παιχνίδια. Δεν θα είναι μεγάλο το πρωτάθλημα. Και να μπορέσουμε μέσα από τη δουλειά που θα κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να περάσω εγώ τα στοιχεία που θέλω να περάσω στην ομάδα αυτήν, ώστε η ομάδα μου να αποκτήσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στον αγώνα να έχει. Και να μπορέσει να πάρει τους βαθμούς που χρειάζεται να παίρνει στα παιχνίδια, ώστε να μπορέσει. Γιατί από το πρώτο παιχνίδι, σας είπα, θα υπάρχει πίεση. Αυτό είναι εξυπακούεται. Διότι και όλες οι ομάδες που θα έχετε στον όμιλο θα θεωρούν τη δική σας ομάδα, το Φωστήρ Ελιούπολης, ως φαβορή. Μπορούμε να πέσουμε και σε έναν όμιλο που θα έχει 3-4 φαβορή. Αυτό δεν το ξέρουμε. Θα γίνει πάλι κλήρωση. Μπορεί να πέσουμε σε έναν όμιλο και να υπάρχουν 4-5 φαβορή. Και ακόμα περιμένουμε να δούμε την προκήρυξη με βάση το πόσες ομάδες θα ανέβουν, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να ανεβαίνει ο πρώτος, μπορεί ο δεύτερος να παίξει μπαράζ. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Είμαστε σε μια αναμονή και τις προκηρύξεις. Εμείς, ξαναλέω, ταπεινότητα, δουλειά στο γήπεδο, υγεία στους ποδοσφαιριστές μου και σε όλους να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στις συνθήκες δουλειάς που θα έχουμε και να μπορέσουμε να περάσουμε όσο γίνεται τα στοιχεία που είπα και εγώ με τον βοηθό μου, όσο δυνατόν γρηγορότερα στους παίκτες και στην ομάδα μου, για να μπορέσουμε ώστε την πρώτη αγωνιστική να είμαστε στο γήπεδο πανέτοιμοι από το πρώτο παιχνίδι. Ξαναλέω, γιατί δεν θα μπορούμε να λες, γυρνάμε πίσω και να λέμε ότι χάσαμε ένα βαθμό εκεί, χάσαμε δύο βαθμούς. Θα είναι πισωγύρισμα. Ωραία. Coach, τώρα να πούμε και λίγο και για το Euro. Ναι. Η Αγγλία απέκλεισε τη Γερμανία. Να ξεκινήσω γενικά για το Euro. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν φαβοροί πάνω απ' όλα και υπάρχουν και ομάδες οι οποίες λέμε δεν είναι τα φαβοροί. Όπως η Ελβετία που μπορεί να πέρασε. Έτσι, όπως η Γαλλία ήταν φαβορή, coach. Η Γαλλία.
Κοιτάξτε, εγώ να μιλήσω προπονητικά. Αυτό που βλέπω είναι και αυτό που γενικά έχω στο δικό μου σκεπτικό. Το ποδόσφαιρο πάντα αλλάζει. Μου κάνετε μια ερώτηση πώς αλλάζει το ποδόσφαιρο. Αλλάζει πάρα πολύ. Τα στάτους που βγαίνουν αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο και βλέπω εγώ είναι ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχει ταχύτητα, ταχυδύναμη, γρήγορο ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο παίζεται από τα πλάγια. Έχω δει αυτό είναι για μένα στο προπονητικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν πάρουμε τους ποδοσφαιριστές γενικά και της Γερμανίας και της Γαλλίας, αλλά και γενικά τον φαβορή, αν εξαιρέσουμε, σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι πόσα παιχνίδια παίζουν τον χρόνο. Champions League, κύπελα, πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτά τα παιχνίδια που παίζουν αυτοί δεν είναι μηχανές και η κούραση μπορεί να βγαίνει. Να βγαίνει στα παιχνίδια. Και εγώ πιστεύω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο. Όπως δηλαδή ομάδες πιο φρέσκες, η Ελβετή με λιγότερα παιχνίδια πιστεύω που το σφαίρει στα πόδια. Όπως οι ομάδες που είχαν, ήταν πιο φρέσκες, η Δανία ακόμα. Και θα γίνουν πιστεύω και άλλες εκπλήξεις. Αυτές οι ομάδες βρεθήκαν σε αυτό το κομμάτι αυτό πιστεύω ότι όχι ότι δεν είναι καλοί παίκτες ποιοτικά. Βρεθήκαν να είναι πιο φρέσκες ομάδες. Αυτό ήταν στο γήπεδο εγώ. Ποια ομάδα εσύ έτσι υποστηρίζεις ή σου αρέσει? Κοιτάξτε, εγώ υποστηρίζω γενικά τους Γερμανούς στο κομμάτι το στοιχείο ότι είναι, πάντα δουλεύουν με πίεση, πάντα είναι μια ομάδα η οποία παίζει από το πρώτο μέχρι το 90, δεν σταματάει ποτέ, τα στοιχεία παίρνω πάντα, έτσι, και προσπαθώ να πάρω κάποια πράγματα και από άλλες ομάδες, όπως είναι οι Ισπανοί, την ποιότητα που βγάζουν, το πώς ελέγχουν το παιχνίδι, ελέγχουν τη ροή του αγώνα και σίγουρα για μένα φαβορεί τη δεδομένη στιγμή. Αν εξαιρέσουμε τους Άγγλους που αν περάσουν έχουν το σπίτι τους να παίξουν και το θέλουν και αυτοί σαν πρώτη φάση, πιστεύω ότι μια ομάδα που θα περάσει είναι από το Ιταλία-Βέλγιο. Η ομάδα που μπορεί να σηκώσει το τρόπαιο, και μιλάμε χωρίς να γίνει έκπληξη, έτσι, χωρίς να βάλουμε τους Δάνους. Πιστεύω ότι η Ιταλία-Βέλγιο που θα ξεκαθαρίσει ή οι Άγγλοι θα έχουν τον πρώτο λόγο για το τρόπαιο. Και από εκεί και πέρα οι εκπλήξεις είναι αν οι Ελβετοί περάσουν στους Ισπανούς και συνεχίσουν και αν οι Δανείοι με το καλό, ας πούμε, φτάσουν και αυτοί κάπου. Για την Ιταλία και για το Βέλγιο. Είναι ένα αμφίρροπο παιχνίδι. Είναι αμφίρροπο και δύσκολο παιχνίδι. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα που είναι πρωτοπόρος εδώ και τα τελευταία χρόνια, το Βέλγιο, στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Το θεωρήσουμε και αυτό το παιχνίδι ένας πρόωρος τελικός. Είναι ένας πρόωρος τελικός, όντως. Μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι το Βέλγιο αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι στην παγκόσμια κορυφή. Η Ιταλία όμως είναι αναγεννημένη. Πολύ καλή δουλειά ο κύριος Μαντσίνη και ποιοτικούς παίχτες. Και ποδόσφαιρο καλό παίζει, αλλά και σκεφτείτε ότι είναι μια ομάδα που δεν τρώει γκολ. Δεν δέχεται γκολ. Είναι αμφίροπο μάτς και αυτό πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και σε παρατάσεις, μπορεί να έχει και πέναλτι, δηλαδή για να περάσει μια ομάδα. Θα είναι ένα μάτς πολύ μεγάλης διάρκειας, έτσι το βλέπω εγώ. Αλλά η ομάδα που θα περάσει πιστεύω ότι μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο για το τρόπαιο. Ξεχώρισες κάποιον παίκτη σε αυτό το Euro, έτσι, σου άρεσε κάποιος παίκτης? Κοιτάξτε, σίγουρα παίκτες που κάνουν τη διαφορά δεν είναι αυτοί που βάζουν τα γκολ μόνο. Δηλαδή, όπως και στην Αγγλία είναι ο Στέρλινγκ, να πούμε. Και ο Λεβαντόφσκι έβαλε ωραία γκολ. Απλά δεν πέρασε η Πολωνία. Είναι ένας παίκτης βαρόμετρο. Και το Βέλγιο έχει παίκτες πάρα πολύ καλός. Εμένα μου αρέσει λίγο το Βέλγιο, τον Μπρούινε. Είναι ένας παίκτης που κάθε προπονητής θα τον ήθελε σαν εργαλείο στην ομάδα που είναι ένα πολυεργαλείο, να το πούμε έτσι, σίγουρα για μένα. Από εκεί και πέρα, παίκτες άλλοι. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν είναι καλοί παίκτες, δεν μπορεί να ξεχωρίσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Τώρα να αναφέρουμε παίκτες. Εντάξει, και στην Ιταλία υπάρχουν, ας πούμε, αλλά και στη Γαλλία υπήρχαν και στη Γερμανία υπήρχαν που έφυγε, υπήρχαν παίκτες οι οποίοι είναι Γαλλοί. Ο De Bruyne για μένα δικαιούται, έτσι όπως και το Βέλγιο, να πάρουν ένα τρόπαιο, γιατί πολλά χρόνια φτάνουν σε τελικούς, ημιτελικούς, προημιτελικούς και ημιτελικούς και δεν μπορούν να πάνε στην πηγή να πάρουν ένα τρόπαιο. Είναι και αυτό δηλαδή κάτι το οποίο για μένα αυτή η ομάδα πραγματικά για μια στιγμή το δικαιούται να φτάσει και να το πάρει. Ωραία. Coach, κλείνοντας, τι υπόσχεται ο νέος προπονητής του Φωστήρα Ηλιούπολης, Μάκης Ραφαηλίδης, στους φιλάθλους της ομάδας, εν ώψη της καινούργιας αγωνιστικής χρονιάς. Τι θα ήθελες να τους πεις? Εγώ θα ήθελα καταρχήν πάνω απ' όλα, ξαναλέω, να κλείσουμε και πάνω απ' όλα να έχει υγεία όλος ο κόσμος. Σίγουρα οι φιλάθλοι να έχουν υγεία, να έρθουν στο γήπεδο, να στηρίξουν την ομάδα. Σίγουρα ο κόσμος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και αυτό το είδαμε και στο πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό που μιλάνε οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές. Αλλά σίγουρα εγώ τους θέλω στο γήπεδο. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα έχουμε παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, μακάρι και να έχουμε. Θέλω να έχουμε φιλάθλους στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και να ακολουθούν και την ομάδα. Γιατί δεν είναι μόνο η έδρα, θα είναι και εκτός έδρας να πηγαίνουμε στους αγώνες και ξέρω ότι να ακολουθούν την ομάδα. Δεν θα πω υπομονή και οτιδήποτε άλλο, δεν θα πω αυτό το πράγμα, γιατί σας είπα και πάλι ότι από την πρώτη αγωνιστική πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι σε αυτό που θέλουμε. Απλά θα πω αυτό, στήριξη στα παιδιά,
Βασικά, τα παιδιά με ενδιαφέρουν να στηρίζουν, τους ποδοσφαιριστές μου να τους στηρίζει ο κόσμος. Έτσι, για μένα δεν χρειάζεται. Για μένα αυτό που και πέρα θα δείξει το κατά πόσο θα πάει η ομάδα. Γιατί ο προπονητής κρίνεται από τα αποτελέσματα της ομάδας. Ωραία. Και το δικό σου μήνυμα σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Παράγοντες, συναδέλφους σου προπονητές, ποδοσφαιριστές, εν ώψη της καινούργιας σεζόν. Το δικό σου μήνυμα και η δική σου ευχή. Η δική μου ευχή είναι και πάλι υγεία σε όλους, έτσι σε όλους παράγοντες, ποδοσφαιριστές, προπονητές. Για τους παράγοντες να πω ότι είναι δύσκολη η καιρή σίγουρα, γιατί μιλάμε για τις οικονομικές καταστάσεις που υπάρχουν. Να κάνουν όμως και αυτή υπομονή. Πρέπει να κάνουν υπομονή και οι παράγοντες και με τους προπονητές αλλά και με τους ποδοσφαιριστές. Γιατί και οι προπονητές είναι άνθρωποι και οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι και οι οποίοι πάνε να βγούμε από ένα διέξοδο αυτή τη δεδομένη στιγμή. Άρα γιατί χρειάζεται μια βοήθεια και αλληλοβοήθεια να πούμε από όλες τις πλευρές, είτε προπονητές είτε παράγοντες είτε ποδοσφαιριστές. Όλοι μας μαζί πρέπει να βάλουμε κάτω τα πράγματα και να στηρίξουμε ένας τον άλλον ώστε να μπορούμε να παρουσιάσουμε και στην. Να μπορούμε να παρουσιάσουμε το πρωτάθλημα το νέο και στις τρεις κατηγορίες που έχει η Αθήνα, όσο μπορούμε το δυνατόν καλύτερο, ποιοτικότερο και να υπάρχει ανταγωνισμός. Ωραία. Coach, κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς και στο κανάλι σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.